Είναι ο δόκτωρ μηχανικός μεταλλίων, μεταλλουργός μηχανικός του Μετσόβιου και τέος διευθυντής των μεταλλευτικών μελετών και έργων της ΔΕΗ στο πάλι ποτέ λιγνητικό κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας και καλός φίλος εκπομπής, ο κύριος Χρήστος Κολοβός. Ο κύριος Κολοβός ασχολείται, ρε παιδί μου, με λεπτομέρειες, με την τιμή τώρα του ηλεκτρισμού. Κύριε Κολοβέ, δεν βάζατε λίγο λίτρα μέσα κι εσείς τρεις μέρες τώρα λιτριάδα να δείτε πώς θα ήταν πιο ευανάγνωστο, να πούμε δηλαδή ότι στο σπίτι του λίτρα που πήγε να πάρει τα ρούχα είχαν πράσινο τιμολόγιο. Να δείτε πώς πουλάει. Καλημέρα κύριε Κολοβέ. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι κάποτε ακούγαμε πισπυρίγκου προκειμένου να αλλάξει η ατζέντα. Τώρα θα αλλάξει η ατζέντα με λίτρα. Μάλιστα. Η ατζέντα, η πραγματικότητα ωστόσο είναι η έκθεση που διάβαζα το πρωί της, του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ που λέει ότι η Ελλάδα αποκλίνει συνέχεια, έχει το χαμηλότερο ορομίσθιο, πραγματικό ορομίσθιο σε όρους αγοραστικής δύναμης στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 ετών, στον 27 κρατών και επομένως η οικονομία βυθίζεται διαρκώς. Η πραγματική οικονομία. Μάλιστα. Η ακρίβεια τσακίζει τον πληθυσμό και η κυβέρνηση χτενίζεται. Ναι. Να το πούμε απλά. Εντάξει, και στην Ισπανία το μηδενίζουν το ΦΠΑ, αλλά είναι Ισπανοί, ρε παιδί μου. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εμείς αλλάζουμε τους υπουργούς σαν τα πουκάμισα. Κάποια στιγμή η ακρίβεια θα συναντήσει ένα υπουργό και θα του πει: όπα, σταματώ, δεν πάω παραπάνω. Εδώ όμως, με βάση ένα άρθρο σας, τώρα θα σας βάλω στα δύσκολα τον κόσμο, όχι εσάς, κύριε Κολοβέ. Διότι με τα λίτρα η λιτριάδα, αλλά εδώ πέρα εσείς λέτε ότι οι τιμές ηλεκτρισμού αποδεικνύουν ότι η κερδοσκοπία είναι αχαλήνοτη. Και θέλω λιγάκι, θα αναρτήσω τα διαγράμματα, αλλά θέλω λιγάκι με απλά λόγια να μας πείτε τι συμβαίνει. Και ο Κοσμάκης τα έχει χάσει, έτσι. Φεύγει από τα πράσινα, πάει στα κίτρινα, σκοντάφτει και αυξήσει τα κίτρινα. Αυτά δεν ακούγονται. Για ελάτε. Όπως είπα πρόσφατα σε άλλο ραδιόφωνο που μίλησα, έχουμε μπλέξει με μαθητευόμενους μάγους που υποτάσσουν την τεχνική πραγματικότητα σε ιδεολειψίες και ως γνωστόν αν δεν τους αρέσει η πραγματικότητα τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν που ζούμε με τον ηλεκτρισμό δεν είναι κάτι το πρωτοφανές, είναι κάτι που έχει προβλεφθεί. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στο ραδιόφωνο σας. Οι ακροατές σας μπορούν να βρουν όλα αυτά τα οποία έχω γράψει τα προηγούμενα χρόνια στο ιστολόγιο που έχω φτιάξει, το ckpavlaenergy.blogspot.com, όπου θα δουν ότι από το 2020 φαινόντουσαν οι καταστάσεις στις οποίες μας οδηγούν. Μάλιστα το καλοκαίρι του 2021 είχα στείλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σε μια διαβούλευση που είχε κάνει για το σχέδιο αναδιάρθρωσης της αγοράς την πρόβλεψη ότι έτσι όπως πάμε με το ενεργειακό μείγμα που διαμορφώνεται μόνο με φυσικό αέριο και μόνο μαζί με αιολικά και φωτοβολταϊκά είναι ένα πολύ στενό ενεργειακό μείγμα το οποίο θα οδηγεί σε συνεχείς αυξήσεις των τιμολογίων. Mm-hmm. Για τον πολύ απλό λόγο ότι έχουν καταργήσει τον φθηνό λιγνίτη λόγω της υπερφορολόγησης με τα δικαιώματα της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, δηλαδή αέρα κοπανιστού, ένα ξεκάθαρο φόρο χειραγώγησης της αγοράς ηλεκτρισμού, και πετώντας έξω τον λιγνίτη έμεινε ως βασικό καύσιμο το φυσικό αέριο, το οποίο είναι 100% εισαγόμενο, μη ελεγχόμενο από τη χώρα και πανάκριβο. Φορτώνοντας λοιπόν το ηλεκτρικό μας σύστημα με συστήματα τα οποία δεν χωράν σε αυτό, αλλά τα οποία πληρώνονται. Μισό λεπτό κύριε Κολοβέ, αντίλογος. Ναι. Δεν έχουμε αύξηση των ΑΠΕ φέτος. Βεβαίως. Και δεν βγαίνουν Βεβαίως. Και ειδικά δελτία ότι τόση πράσινη ενέργεια και τα... αυτό δεν μετράει να πέσει η τιμή. Βεβαίως έχουμε αύξηση των ΑΠΕ, αλλά μην ξεχνάτε ότι ο Πρωθυπουργός πρόσφατα μας είπε τι να κάνουμε, αυξήθηκαν τα τιμολόγια τον Ιούνιο επειδή ίσως δεν φύσηξε τόσο όσο θέλαμε. Έχω πει εδώ και χρόνια ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο αναξιόπιστο στην παραγωγή ηλεκτρισμού από την αιωλική ενέργεια. Τίποτα πιο αναξιόπιστο. Η αξιοπιστία ισχύως της αιωλικής ενέργειας παγκοσμίως έχει βρεθεί ότι τίνει στο 1%. Εσείς θα μπαίνατε σε καράβι που θα σας πήγαινε στον προορισμό σας με αξιοπιστία 1%.
δηλαδή 99% να μην φτάσετε στον προορισμό σας. Θεωρώ ότι κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα έμπαινε. Κανένας λογικός άνθρωπος λοιπόν δεν θα έπρεπε να στηρίξει την ηλεκτροπαραγωγή της χώρας σε αιωλικά. Τα φωτοβολταϊκά είναι απείρως πιο προβλέψιμα, γιατί ξέρουμε με απόλυτη ακρίβεια τι ώρα θα ανατείλει ο ήλιος, τι ώρα θα δύσει ο ήλιος, αν θα έχει συννεφιά, δεν θα έχει συννεφιά. Και αν κάποια φορά δεν θα υπάρχει ήλιος, το πρόβλημά μας θα είναι πολύ μεγαλύτερο από την παραγωγή ενέργειας, δεν θα υπάρχει τροφή στον πλανήτη. Επομένως, το βασικό πρόβλημα είναι το ενεργειακό μείγμα το οποίο έχουν διαμορφώσει, το οποίο είναι πάρα πολύ στενό, μόνο με φυσικό αέριο και ΑΠΕ, τις οποίες βάζουν συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια, δίνοντας άδειες και ξανά άδειες και ξανά άδειες, οι οποίες άδειες όμως δεν χωρούν στο δίκτυο. Μάλιστα. Δεν χωρούν στο δίκτυο, μπαίνουν στις κορυφογραμμές. Σκόνουμε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού, αλλά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε την ενέργεια την οποία παράγουν. Σωστό αυτό, αλλά μισό λεπτό. Να μου εξηγήσετε κάτι, κύριε Κολοβέ. Υποτίθεται ότι πήγαμε, εσείς κάποτε υπηρετούσατε σε αυτό, στο λιγνητικό κέντρο και στη διανομή. Μισό λεπτό. Υποτίθεται ότι βγάλαμε απ' έξω τον βλαβερό, αλλά κυρίως με βάση τα πρόστιμα που του φορτώναν, πανάκριβο λιγνίτη. Βγήκε από το ενεργειακό μείγμα της χώρας. Τώρα, το ότι στέλνουμε το λιγνίτη σε άλλες χώρες, στα Σκόπια, στη Βουλγαρία και ξαναεισάγουμε ρεύμα που παράγουν εκεί, είναι άλλο θέμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από το μείγμα μας έχει βγει. Πώς γίνεται, επαναλαμβάνω, να παραμένει ακριβό το ρεύμα? Πώς γίνεται? Έχω πει και άλλη φορά και στο ραδιοφωνό σας ότι είμαστε όμοιροι τριών διαφορετικών χρηματιστηρίων, τα οποία χρηματιστήρια είναι ο ναός του τζόγου, δεν είναι φιλανθρωπικές επιχειρήσεις. Είμαστε όμοιροι του χρηματιστηρίου διαπραγμάτευσης του φυσικού αερίου στην Ολλανδία, είμαστε όμοιροι του χρηματιστηρίου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη Γερμανία και είμαστε όμοιροι και του χρηματιστηρίου διαπραγμάτευσης της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, όπου αν θα μπείτε στο site του χρηματιστηρίου, στο δικτυακό τόπο του χρηματιστηρίου ενέργειας, θα δείτε ότι η ενδοημερήσια διακύμανση μπορεί να ξεπερνάει και τα 200 ευρώ, χωρίς να αλλάζουν ουσιαστικά οι συντελεστές κόστους. Μάλιστα. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα, ότι η κυβέρνηση κλείνει συνεχώς το μάτι στους παίκτες του χρηματιστηρίου να ανεβοκατεβάζουν τις τιμές στο χρηματιστήριο κατά το δοκούν και επιπλέον η Ελλάδα είναι μοναδικό παράδειγμα κακής διακυβέρνησης, καθώς το 100% του ηλεκτρισμού περνάει από το χρηματιστήριο. Πουθενά άλλου δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Κολοβέ, με βάση και αυτό που έχετε αναπτύξει ως σκέψη, όταν οι βασικοί συντελεστές, ακόμη και όταν οι βασικοί συντελεστές κόστους παρουσιάζουν σημαντική μείωση, στην Ελλάδα η τιμή του ηλεκτρισμού αυξάνεται, άρα η κερδοσκοπία καλπάζει αχαλήνωτη. Με λίγα λόγια, οι υπάροχοι του ηλεκτρισμού θα παρουσιάζουν πάλι, πώς το λέγαν, απρόσμενα κέρδη, ε? Βεβαίως. Μάλιστα. Και παράλληλα να ετοιμάζεστε για νέα αύξηση στο ΕΤΜΕΑΡ για να πληρωθούν οι ΑΠΕ που βάζουμε διαρκώς στο σύστημα την ώρα που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε την ενέργεια την οποία ήδη παράγουν και να ετοιμάζεστε και για αύξηση των τελών χρυσής δικτύου, διότι πρέπει να χρηματοδοτήσουμε το απευθείας καλώδιο Ιγουμενίτσα Μόναχο για να στέλνουμε την περισσευάμενη ενέργεια στη Γερμανία, μόνο που, όπως επίσης και το καλώδιο Αίγυπτος, Κρήτη, mm-hmm. Αθήνα, για να φέρνουμε τον ηλεκτρισμό που θα παράγουν αιωλικά και φωτοβολταϊκά στις ακτές της Αιγύπτου, συγκεκριμένο Έλληνα επιχειρηματία. Και κοιτάξτε, όλη αυτή η ενέργεια πρέπει να ρέει από την πιο ακριβή αγορά από την πιο φθηνή αγορά προς την πιο ακριβή. Σήμερα λοιπόν δημοσιεύεται μια πάρα πολύ ωραία ανάλυση του Προέδρου του Συνδέσμου Παραγωγής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά, που λέει ότι η τιμή στη Γερμανία, η τιμή του ηλεκτρισμού στη Γερμανία το 2024 είναι συνεχώς πιο φθηνή από την τιμή του ηλεκτρισμού στην Ελλάδα, επομένως είναι μάλλον δύσκολες οι εξαγωγές ηλεκτρισμού από την Ελλάδα προς τη Γερμανία. Επομένως, επειδή ο ηλεκτρισμός ρέει σύμφωνα με τους νόμους της φυσικής τον δρόμο της χαμηλότερης αντίστασης του ηλεκτρικού δικτύου, σύμφωνα όμως με τους νόμους της οικονομίας ρέει από την πιο φθηνή αγορά προς την πιο ακριβή,
θα καταλήξουμε να εισάγουμε γερμανικό ρεύμα και δεν θα ξέρουμε τι να κάνουμε το ελληνικό ρεύμα. Το οποίο το πληρώνουμε, το έχουμε χρυσοπληρώσει με ατελείωτα δισεκατομμύρια. Κανείς δεν βγαίνει να εξηγήσει στον ελληνικό λαό πόσα δισεκατομμύρια έχουμε πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια από το 2007 περίπου που ξεκίνησαν να μπαίνουν με πιο μαζικό ρυθμό οι δίθεν ανανεώσιμες πηγές, που το μόνο το οποίο κάνουν είναι να ανανεώνουν τα έσοδα στο πορτοφόλι των παρόχων. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, ταμεία συνοχής, ταμεία ανάκαμψης, τους βάζουμε την πράσινη ούγια, δηλαδή το χρήμα που θα πάρουμε από τους κοινοτικούς πόρους που είναι και δικοί μας, θα επιδοτήσει τις φτερωτές που θα μας στείλουν οι Γερμανοί. Το κάνω λάθος? Ακριβώς ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά έχει εξηγήσει πρόσφατα, τον Απρίλιο νομίζω ήταν, σε ημερίδα του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ότι η χώρα παραγωγός θα επιδοτεί την χώρα που εισάγει τον ηλεκτρισμό. Δηλαδή, αν εξάγουμε ενέργεια στη Γερμανία, θα επιδοτούμε τη Γερμανία. Μάλιστα. Όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τον ηλεκτρισμό που εισάγουμε κυρίως από τη Βουλγαρία, από τα πυρηνικά της Βουλγαρίας. Η Βουλγαρία επιδοτεί τη δική μας αγορά. Έτσι, είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού. Θέλω να διαβάσω ένα απόσπασμα από αυτό που έχετε ήδη δημοσιοποιήσει. Λέτε λοιπόν, όλα αυτά είναι ασφαλώς αποτελέσματα της πολιτικής της ιδιωτικοποίησης αγοράς ηλεκτρισμού σε συνδυασμό με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Την 100% δημόσια ΔΕΗ δεν την είχε κάνει κάποια σοσιαλίζουσα κυβέρνηση. Την έκανε το 50 αμέσως μετά τον εμφύλιο η τότε βασιλική κυβέρνηση, αφού οι πάνω από 400 εταιρείες ηλεκτρισμού, πολλές από τις οποίες πρέπει να πω εγώ είχαν πάρει άδεια από τους Γερμανούς στην κατοχή, ούτε εξυπηρετούσαν ούτε έδιναν φθηνό ρεύμα. Κάποια πράγματα είναι θέμα κοινής λογικής, λέτε, δεν είναι θέμα ιδεολογίας. Με 100% δημόσια ΔΕΗ για πάνω από 60 χρόνια, οι Έλληνες ήμασταν όλοι μαζί σε μία και μοναδική ενεργειακή κοινότητα. Τώρα μας πιπιλίζουν το μυαλό πως ενεργειακή δημοκρατία είναι εκατοντάδες διαφορετικές ενεργειακές κοινότητες, ενώ αυτές δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια φούσκα, εντελώς αντίστοιχη της φούσκας του χρηματιστηρίου μετοχών το 99. Θυμόμαστε άραγε, λέτε, πόσος κόσμος έχασε τότε τα λεφτά του. Και εδώ λέτε κάτι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Διότι ούτε οι μικρές κοινότητες που γίνονται άλοθη λεκτικό ενεργειακής δημοκρατίας μπορούν να μπουν καν στο σύστημα, κύριε Κολοβέ. Έτσι ακριβώς. Βέβαια, σας ακούμε. Κάποιες διακοπές, δεν ξέρω αν είναι τεχνικό το πρόβλημα. Εμείς σας ακούμε μια χαρά. Σε κάθε περίπτωση, πολλοί κόσμος που τρέχει διαρκώς να βάλει τα λεφτά του σε φωτοβολταϊκά, καλό θα είναι να κάνει μια ιστορική αναδρομή στο τι συνέβη το 1999. Τότε που ο διοικητής της Τράπεζας Πειραιώς, αν θυμάμαι καλά, έλεγε: δεν βλέπω κανένα λόγο το χρηματιστήριο να μην πάει στις 7.000 μονάδες, την ώρα που όλοι ξεφόρτωναν. Πάρα πολλοί κόσμος τότε έχασε τα λεφτά του και κάτι εντελώς αντίστοιχο θα συμβεί τώρα με τα φωτοβολταϊκά. Διότι για να πληρωθούν τα φωτοβολταϊκά θα πρέπει να μπορούν να πουλήσουν ηλεκτρική ενέργεια την οποία παράγουν. Ήδη γίνονται περικοπές της ενέργειας την οποία παράγουν τα φωτοβολταϊκά. Ήδη βλέπω και αιωλικά σταματημένα μεσημεριανές ώρες, ενώ δουλεύουν τα κλιματιστικά. Εδώ που ζω στην Κοζάνη, στις βουνοκορφές απέναντι, έχουμε γύρω στις 50 ανεμογεννήτριες θυμένες, τις οποίες τις βλέπω κάθε μεσημέρι. Χθες το πρωί τις έβλεπα όλες σταματημένες, γύρω στις 12 η ώρα. Συνεπώς κάτι συμβαίνει πολύ άσχημο στην παραγωγή ηλεκτρισμού και ο κόσμος θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Η κατάσταση φαινόταν ήδη από το 2010 ότι θα είναι φούσκα, με τις πολύ υψηλές τιμές που έδινε τότε η κυβέρνηση για φωτοβολταϊκά, 550 ευρώ τη μεγαβατόρα που ακόμα τα πληρώνουμε με πάρα πολλά λεφτά, διότι τότε τα φωτοβολταϊκά ήταν πανάκριβα και διότι έτρεξαν οι κομματικοί παράγοντες και οι βουλευτές να βάλουν τότε φωτοβολταϊκά. Συνεπώς χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και σε καμία περίπτωση δεν έχει καμία λογική να πάει κανείς να δανείζεται λεφτά από τράπεζες
οι οποίες ούτε και αυτές είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα, προκειμένου να στήσει φωτοβολταϊκά. Μάλιστα, η κατάσταση με τα φωτοβολταϊκά είναι ακόμα χειρότερη, διότι ξέρετε, η αχανής Αυστραλία, που μόνο εκτάσεων δεν στερείται, έχει πάρει σήμερα το 2023, ναι, έχει πάρει το 11% της ενέργειάς της, του ηλεκτρισμού της, από φωτοβολταϊκά στις στέγες. Το 11%. Είναι πρωταθλήτρια παγκόσμια η Αυστραλία σε φωτοβολταϊκά στις στέγες. Στην Ελλάδα περίπου απαγορεύεται να βάλει κανείς φωτοβολταϊκά στις στέγες, παρόλο που υπάρχει από το 2019 δημοσιευμένη έρευνα του Ερευνητικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Joint Research Center, που λέει ότι με τα στοιχεία του 2016, παρακαλώ, η Ελλάδα μπορεί να πάρει το 1 τρίτο των ετήσιων αναγκών της από φωτοβολταϊκά στις στέγες. Αντί λοιπόν να χωροθετήσουμε τα φωτοβολταϊκά στις στέγες και να μην έχουμε κοινωνικές αντιδράσεις από κατάληψη εκτάσεων σε χωράφια, βοσκότοπους, ακόμα και λίμνες, πάμε και βάζουμε, δεν δίνουμε το παραμικρό κίνητρο να μπουν φωτοβολταϊκά στις στέγες. Μάλιστα, με κάποια τελευταία γενιά φωτοβολταϊκά στη Γερμανία έχω δει ότι ακόμα και φράχτες φτιάχνουν με φωτοβολταϊκά. Αλλά στην Ελλάδα πρέπει τα φωτοβολταϊκά να τα βάλουν οι 5-6 μεγάλοι. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε όλοι όμοιροι των 5 νταβατζίδων, όπως είχε αποκαλέσει ο Καραμανλής το 2004 στον Μπαϊρακτάρι. Κοιτάξτε, εγώ θυμάμαι την υπόθεση του Δήμου του Άργους Ορεστικού που έβαλε φωτοβολταϊκά σε όλα τα δημοτικά δημόσια κτίρια, αλλά όταν ήρθε η ώρα να τα συνδέσει στο σύστημα δεν μπορούσε να τα συνδέσει και έπρεπε να πληρώνει και από πάνω. Άρα επιβεβαιώνεται αυτό που λέτε ως στρατηγική. Μου λέει εδώ ο Νίκος, κύριε Κολοβελή, δεν μας είπαν ποτέ πόσο κοστίζει μια επιδοτούμενη ΑΠΕ, πώς χρηματοδοτείται, ποιο το χρονικό διάστημα βάσης συμβολέου που αυτή συνδέεται με το δίκτυο διανομής, ποιο το χρονοδιάγραμμα απόσβασης του κεφαλαίου της επένδυσης και της κερδοφορίας αυτής, ομιχλώδες στο τοπίο και πάμε. Ακριβώς για πάντα ο ήλιος και ο αέρας, σε λίγο και τενεκεδάκι αιγαιοπελαγίτικο μελτέμι για τζούρα. Δηλαδή η κατάσταση κι αλλού συμβαίνουν, αλλά όχι έτσι από ό,τι καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, το 2012, την άνοιξη του 2012, πριν από 12 χρόνια, η τότε κυβέρνηση είχε βγάλει σε δημόσια διαβούλευση για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τον οδικό χάρτη ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το 2050. Σε αυτόν τον οδικό χάρτη για το 2050 υπήρχαν κάποια διαγράμματα που έδειχναν την διαρκή αυξητική τάση των τιμολογίων του ηλεκτρισμού μέχρι το 2030 τουλάχιστον και την διαρκή αύξηση των χρεώσεων δικτύων μέχρι το 2042, αν θυμάμαι σωστά. Τέτοια διαγράμματα δεν μας έχουν ξαναδείξει ποτέ από το 2012, παρά το γεγονός ότι έχουμε δει να δημοσιεύονται τα δίθεν εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, που μόνο τις ανάγκες της χώρας δεν εξυπηρετούν. Εξυπηρετούν τις ανάγκες των ιδεολειψιών των Ευρωπαίων για δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος ηλεκτρισμού, όπου η Ελλάδα θα παίζει το ρόλο του παραγωγού για τις ανάγκες των Δυτικοευρωπαίων. Ωστόσο, ξαναλέω ότι η ηλεκτρική ενέργεια πηγαίνει από τις φθηνές αγορές προς τις πιο ακριβές. Επομένως, πρέπει να είναι πολύ φθηνή η ελληνική αγορά. Και ήδη η γερμανική αγορά είναι πολύ φθηνότερη, όπως και η αγορά της Ιβηρικής είναι πολύ φθηνότερη. Συνεπώς, εδώ υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα σχεδιασμού του συστήματος, το οποίο πρόβλημα του σχεδιασμού το πληρώνει ο Κοσμάκης με τη φούσκα που έχουν δημιουργήσει στα φωτοβολταϊκά. Κύριε Κολοβέ, πριν σας αποχαιρετήσω, είναι σαφές αυτό που λέτε, εξηγείτε ακόμη και έτσι τι συμβαίνει. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Στις ευρωεκλογές, οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν είναι μόνο Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι είπαν στις ηγεσίες τους. Και το κυρίως που είπαν είναι η ακρίβεια συνεπία του ενεργειακού κόστος που καταρχάς ακόμη και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις καθιστά αντιπαραγωγικές. Δεν μπορούν να τα βγάλουν με τα κόστη. Να ξεκινήσω από εκεί. Άρα ό,τι σημαίνει αυτό και για τη μεταποίηση των υλών και πάει λέγοντας. Πολύ περισσότερο αν πάμε στα λαϊκά νοικοκυριά. Αυτό λοιπόν το ενεργειακό παιχνίδι
θεωρείτε ότι μπορεί να αλλάξει ή θα συνεχίσουμε στον ίδιο καμβά με τις ηγεσίες? Κοιτάξτε, λίγο μετά που έγινε ο Ντάνιελ στη Θεσσαλία, η μεγάλη πλημμύρα της Θεσσαλίας, είχα δημοσιεύσει ένα άρθρο που έλεγα ότι μέχρι το 2030, και είμαστε ήδη στο 2024, έτσι, μέχρι το 2030 θα ξοδέψουμε στην Ελλάδα 165 δισεκατομμύρια στο βωμό της πράσινης ανάπτυξης. 165 δισεκατομμύρια είναι ένα ηλιγκιώδες ποσό, το οποίο θα βγει από τις τσέπες μας για να πληρωθούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, να πληρωθούν συστήματα εξοικονόμησης, να πληρωθούν μπαταρίες αποθήκευσης της ενέργειας των ΑΠΕ, να πληρωθούν όλες οι πρασινάδες στο βωμό του κάλπικου σχεδιασμού της δίθεν κλιματικής κρίσης. Θα ήθελα να επισημάνω, με την ευκαιρία που μιλάω στο ραδιοφωνό σας, θα ήθελα να επισημάνω πάρα πολύ την προσοχή όλων όσων μας ακούν, ότι αυτή η παρατεταμένη ξηρασία με τις υψηλές θερμοκρασίες που ζούμε το τελευταίο διάστημα θα ξεσπάσει κάποια στιγμή σε νέα πλημμύρα. Έτσι, να είναι πολύ προσεκτικός ο κόσμος, διότι αυτό δεν είναι κλιματική κρίση, αυτό είναι εγκληματική κρίση. Βλέπουμε διαρκώς στον ουρανό να εξελίσσονται προγράμματα γεωμηχανικής της ατμόσφαιρας και το βασικό ερώτημα είναι εάν αυτά τα προγράμματα έχουν στόχο την αποτροπή δημιουργίας σύννεφων. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Νομίζω ότι κάποιος από τους... στην Ελλάδα. Νομίζω ότι κάποιος από τους τμηματάρχες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας επιβεβαίωσε την παρέμβαση από την ανάποδη όμως. Ότι βομβαρδίζονται σύννεφα για βροχή, είχε πει. Εσείς λέτε τα ανάποδα. Προσέξτε, την άνοιξη του 2021 η Διαστημική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κοπέρνικος, είχε δώσει στη δημοσιότητα μια έκθεση που έλεγε ότι στον 21ο αιώνα έχουμε διαρκή μείωση της νεφοκάλυψης. Όταν έχουμε διαρκή μείωση της νεφοκάλυψης, έχουμε διαρκώς αυξημένη ηλιοφάνεια. Και όταν έχουμε διαρκώς αυξημένη ηλιοφάνεια, είναι απολύτως επόμενο ότι θα ζεσθενόμαστε. Γιατί ο ήλιος μας ζεσταίνει. Δεν μας ζεσταίνει το διοξείδιο του άνθρακα, μας ζεσταίνει ο ήλιος. Όταν λοιπόν δεν έχουμε σύννεφα να γίνεται ομαλή η ροή της ενέργειας, πιο ομαλή η ροή της ενέργειας στην ατμόσφαιρα, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα το λέω με τα λόγου γνώσεως ότι θα ξεσπάσει σε νέα πλημμύρα, νέο Ντάνιελ. Θα έχουμε νέο Ντάνιελ. Χρειάζεται λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή στον κόσμο, διότι αν περιμένουν αντιπλημμυρική προστασία από τους πολιτικούς, έχουν χάσει από χέρι. Μάλιστα, κύριε Κολοβά. Μας κάνανε την καρδιά περιβόλη, αλλά όποιος θέλει, όποιος δεν θέλει, έχει και τη λυτριάδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά, γεια σας.